Είστε στο Cubivox και σε αυτό το βίντεο θα δούμε 10 πράγματα για τους πειρατές που ίσως δεν γνωρίζατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Νούμερο 10. Η πρώτη καταγεγραμμένη εμφάνιση του φαινομένου της πειρατείας έλαβε χώρα στη Μεσόγειο. Η πειρατεία ξεκίνησε την ίδια εποχή που άνθησε για πρώτη φορά η ναυτιλία και το εμπόριο. Στην αρχαία Ελλάδα, η πειρατική δραστηριότητα δεν ήταν αποδεκτή μόνο αν ο πειρατής στρεφόταν εναντίον της πόλης του. Ο πρώτος πειρατής που έχει καταγραφεί ήταν ο Δημήτριος από τη Φάρο και έδρασε περίπου το 215 π.Χ. Νούμερο 9. Αν και σε κάθε πλοίο ο εκάστοτε καπετάνιος έθετε τους κανόνες, κατά βάση στα περισσότερα πλοία απαγορευόταν η ξυφομαχία. Αν κάποιοι από το πλήρωμα είχαν έντονη διαφωνία που θα κατέληγε σε οποιοδήποτε είδους μάχη, όφυλαν να περιμένουν να πιάσουν εστεριά για να συνεχίσουν τον καυγά. Νούμερο 8. Οι γυναίκες πάνω στο πλοίο θεωρούνταν γρουσουζιά. Αυτό βέβαια δεν σταματούσε εκείνες που είχαν όνειρο να δαμάσουν τα κύματα. Φορούσαν ανδρικά ρούχα και άλλαζαν το όνομά τους. Η Mary Read και η Ann Bonny είναι οι πιο γνωστές πειρατίνες. Νούμερο 7. Οι πειρατές συνήθιζαν προτού επιτεθούν σε ένα πλοίο να ζητούν την παράδοσή του αμαχητή. Όταν παραδίνονταν χωρίς αντίσταση, δεν σκότωναν κανέναν. Γενικότερα, τους συνέφερε να γνωρίζουν όλη την τακτική τους. Διότι αν πίστευαν ότι οι πειρατές δεν έπαιρναν εχμαλό τους, θα πολεμούσαν μέχρι την τελευταία τους πνοή. Γεγονός που θα έκανε τη νίκη των πειρατών δυσκολότερη. Νούμερο 6. Είναι γνωστό σε όλους ότι οι πειρατές λατρεύουν το ρούμι. Συγκεκριμένα το ποτό τους λεγόταν γκρογκ. Η βασική συνταγή ήταν ένα μείγμα από ρούμι, νερό, χυμό λεμονιού και ζάχαρη. Ανάλογα με το που βρίσκονταν γεωγραφικά, προσέθεταν στο ποτό τους ντόπια μπαχαρικά. Νούμερο 5. Το iPads, η ελληνιστή οφθαλμοκαλύπτρα, είναι το σήμα κατά τεθέν των πειρατών. Οι περισσότεροι πίστευαν ότι έκρυβε μία ουλή ή ότι ο εκάστοτε πειρατής δεν είχε μάτι. Ο πραγματικός λόγος όμως ήταν ότι το ένα μάτι έμενε πάντα προσαρμοσμένο στο σκοτάδι για να έχουν καλύτερη ορατότητα τη νύχτα και φυσικά για να βλέπουν κάτω από το κατάστρωμα. Νούμερο 4. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι οι πειρατές έχουν στυλ. Τα σκουλαρίκια που φορούσαν όμως δεν εξυπηρετούσαν αισθητικούς λόγους. Τρυπούσαν τα αυτιά τους και τα κοσμούσαν με πολύτιμα μέταλλα, γιατί θεωρούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο βελτίωναν την όρασή τους και έδιωχναν την κακή ενέργεια. Νούμερο 3. Σε ένα πειρατικό πλοίο μπορούσες να συναντήσεις μαύρη ή κόκκινη σημαία. Αν έβλεπες μαύρη, υπήρχε ελπίδα να σωθείς. Αν όμως πειρατικό πλοίο με κόκκινη σημαία έμπαινε στο δρόμο σου, καλύτερα να πηδούσες μόνος σου στη θάλασσα για να σε φάνε οι καρχαρίες. Όλες οι πειρατικές σημαίες λέγονταν Jolly Roger ή όπως ήταν η σωστή ορολογία, Jolly Rouge, δηλαδή αρκετά κόκκινο. Νούμερο 2. Αν πιστεύετε ότι το χειρότερο και το πιο ταπεινωτικό πράγμα που μπορούσε να υποστεί κανείς σε ένα πειρατικό πλοίο ήταν το να τον οδηγήσουν στη σανίδα, κάνετε λάθος. Το kill hauling ήταν η πιο βασανιστική τιμωρία. Αυτός που έπρεπε να τιμωρηθεί δενόταν με ένα σκοινί, το οποίο με τη σειρά του ήταν δεμένο γύρω και κάτω από την κοιλιά του πλοίου. Έπεφτε στη θάλασσα και έμενε εκεί μέχρι να πνιγεί ή να γίνει κομματάκια από τα όστρακα που ήταν κολλημένα στο πλοίο. Νούμερο 1. Η πειρατεία παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα. Οι σύγχρονοι πειρατές είναι οπλισμένοι με ρουκέτες και πολυβόλα. Χρησιμοποιούν μικρά μηχανοκίνητα σκάφη και επιτίθενται σε φορτηγά πλοία. Οι Σομαλοί θεωρούνται οι πιο σκληροπυρηνικοί πειρατές. Γνωρίζατε ότι κάθε χρόνο από την πειρατεία οι εταιρείες χάνουν 16 δισεκατομμύρια δολάρια?